Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από το μέρος των πρωταθλητών της καρδιάς μας. Σήμερα είναι Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου και θα ξεκινήσουμε την περιφορά μας, για να το λέμε σωστά, να μην μας μαλώσει και ο καλός ο φίλος, γύρω από τον Ικοανέβιο Σιμώνας, από την βόρεια πλευρά, εκεί όπου σήμερα γίνονται κάποιες εργασίες, ακούμε τον ήχο του. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τις δούμε γιατί είναι μέσα στο γήπεδο. Είναι στις κερκίδες της βόρειας πλευράς, πάνω από τη δεύτερη πυλώνια οδό, αυτή του ασθενοφόρου. Το μόνο μπορούμε να δούμε λιγάκι είναι έναν γερανό, στο σωστό κίτρινο χώμα ή σαν που φαίνεται, μέσα από τα κενά των κερκίδων. Επίσης, βλέπουμε στο βάθος τα φουγάρα του Τιτανικού. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε κοντά για να πούμε το καθιερωμένο σύνθημά μας. Δεν μπορούμε, αφού είναι περιφραγμένο το άλσος. Βλέπουμε τώρα εδώ να δείξουμε με την ευκαιρία ότι έχει ενισχυθεί η περίφραξη στη βόρεια πλευρά του εργοταξίου, ούτως ώστε να αποτρέπεται η είσοδος στο εργοτάξιο και του γηπέδου και της υπογειοποίησης, γιατί έγιναν αρκετές παραβιάσεις της απαγόρευσης και δεν είναι σωστό να γίνονται. Μόνο κουνούπια επιτρέπεται να κυκλοφορούν. Επίσης έχει απαγορευτεί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η είσοδο του άλσος, την οποία όλοι πρέπει να τηρούμε και να σεβόμαστε. Στο βάθος βλέπουμε τα φουγάρα του Τιτανικού. Όπως είπαμε, δεν μπορούμε σήμερα να πούμε σύνθημα. Θα τα μαζέψω όλα τα συνθήματα και θα τα πω μαζεμένα όταν επιτραπεί κανονικά είσοδο στο άλσος. Θα κλείσουμε τώρα από εδώ και θα πάμε από την κάτω μεριά, από την νότια. Εδώ βλέπουμε τις πινακίδες που μας προειδοποιούν ότι απαγορεύεται η είσοδος στο άλσος, για το καλό μας και για να συμμετάσχουμε κι εμείς στην προσπάθεια περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Βρισκόμαστε στη μεριά της οδού Φωκών και βλέπουμε δύο νέα κόλματα. Αριστερά τα γεώπανα που θα χρησιμοποιηθούν για τη στεγάνωση στο σωστό χρώμα, το οποίο μάλλον είναι ένα γερανό, ο οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει υλικά για την κατάσταση που έχει από εδώ. Εδώ βλέπουμε έναν γερανό πάνω σε ένα φορτηγό που μάλλον θα χρησιμοποιηθεί για την υπογειοποίηση, για μεταφορά υλικών, και ένα φορτηγό το οποίο μεταφέρει χώματα τα οποία έχουν βγει είτε από τις καθαιρέσεις που γίνανε για την υπογειοποίηση είτε από τον τομέα 13, δεν μπορώ να εξαρτηθεί. Εδώ βλέπουμε τον χώρο του εργοστασίου της Μπριτάνια, του πρώην εργοστασίου. Είμαστε στην οδό, να τη δείξω, Ιωνίας, και ο χώρος αυτός μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αξιοποιηθεί. Δεν ξέρουμε πώς ακόμα. Ο καλός ο φίλος έχει ετοιμάσει ένα θεματικό για αυτό το χώρο και θα μας ενημερώσει όταν επιτραπεί πάλι επιτραπούν πάλι οι επαφές μεταξύ ανθρώπων. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε να δούμε. Είμαστε στη γωνία Φωκών και Ιωνίας, όπου είναι το γνωστό αυτό κεντράκι, να το δείξουμε λίγο. Ωραία. Και θα κάνουμε ένα πεζουλάτο. Ανεβούμε σε αυτό το πεζούλι για να έχουμε θέα του εργοταξίου. Λοιπόν, να το εργοτάξιο της υπογειοποίησης. Εδώ μπροστά βλέπουμε έναν γερανό. Τι κόλπο είναι αυτό θα μας εξηγήσει ο καλός ο φίλος, και πίσω από αυτό το γεωτρύπανο που θα κάνει τις πασαλοπήξεις. Στο βάθος βλέπουμε και κάποιες μπολντόζες να μετακινούν τα χώματα, τα οποία τα παραλαμβάνουν φορτηγά και τα πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Τώρα
Εδώ έχουμε θέατρο γηπέδου. Ο τομέας 13 είναι ακριβώς εδώ από κάτω, δεν μπορούμε όμως να δούμε αφού δεν έχουμε πρόσβαση στο εργοτάξιο πλέον. Φασαρία ακούμε, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιοι εκεί δουλεύουν. Τι εννοούμε και από εδώ. Και ένα τελευταίο τρυπάτο από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή το βόρειο μέρος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, όπου θα ξεκινάει η υπογειοποίηση για όσους έρχονται από τη Νέα Ιωνία. Και βλέπουμε εδώ πέρα κάποια συνεργεία να ασχολούνται μάλλον με μετακίνηση δικτύων, εκεί πέρα μάλλον δίκτυα θα υπάρχουν, και πιο δεξιά ένα φορτηγό και μερικούς μανδύες, δηλαδή οπλισμό, έτοιμο οπλισμό που θα μπει μέσα στις τρύπες που θα γίνουν για τις πασαλοπήξεις, να πέσει μετά μπετόν και να είναι έτοιμη κάθε πασαλοπήξη. Αυτά μας τα έχει πληροφορήσει ο καλός φίλος, γιατί ως γνωστόν εγώ είμαι τσακωμένος με τις λεπτομέρειες. Εδώ να κλείσουμε, να ευχηθούμε καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά σε όλους και καλή υγεία, και το τελευταίο, μόνο ΑΕΚ.